Πάμε να σου μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι. Το ήθελα από τις πρώτες εκπομπές, μια το ένα, μια το άλλο, μια το τρέξιμο. Θα καταφέραμε σήμερα να μιλήσουμε με τον Γιάννη Ραγκούση, με τον οποίο μετά από καιρό πρέπει να σου πω για τις αλήθειες του τράφου μας στη και περιβάλλον. Συναντηθήκαμε ξανά πριν από 2 χρόνια. 2 χρόνια έχουν περάσει, Γιάννη, από την εκδήλωσή μας στα Μελίσια, αν θυμάσαι. 2 χρόνια. 1,5. Μάλιστα. Τόσο, 1,5 χρόνο πρέπει να είναι. Και τότε περνάει η ζωή, τρέχει. Τρέχει η ζωή, ναι. Που βάλαμε μπροστά και ήσουν ένας από τους ανθρώπους, θέλω να το πω, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, της ιδέας της Προοδευτικής Συμμαχίας. Δηλαδή, ψαχνόμαστε να βρούμε από ένα κρασί που είχαμε πιει κάποια στιγμή ότι κάτι πρέπει να γίνει να δημιουργήσουμε αυτό το μέτωπο, αν θυμάσαι. Ναι, ήταν εκείνη η περίοδος πράγματι που είχαν αρχίσει αυτές οι συζητήσεις και οι προβληματισμοί, οι οποίοι τελεσφόρησαν, μπορούμε να το πούμε αυτό, έτσι, νομίζω μέχρι στιγμής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο και ούτε αυτό που έγινε ήταν δεδομένο ότι θα γίνει κάτι απλό. Mm. Και προφανώς οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στη βούληση που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά όπως και όλα τα στελέχη και τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ταυτόχρονα, βέβαια, με την επιθυμία να φτιάξουμε όλοι μαζί αυτή τη συμμαχία, που είχαμε και όλοι όσοι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ανήκαμε στις τάξεις του κόμματος. Και δεν έχουμε πιάσει ακόμα από αυτό το στόχο, θεωρείς, Γιάννη. Από αυτό που στο μυαλό σου, λέω, τι ακόμα δεν έχουμε πιάσει από αυτό, από το στόχο, που, αυτό που είχε στο μυαλό σου, από αυτό που φανταζόσου, να δει τι δρόμο έχουμε ακόμα, πού πρέπει να πάει αυτή η ιστορία. Και σε πολιτικό επίπεδο, και σε συναισθηματικό επίπεδο, εγώ θα έλεγα, και σε οραματικό επίπεδο. Ναι. Εγώ επειδή ζω όλη αυτή την προσπάθεια από την αρχή της και ιδίως τον τελευταίο χρόνο που έχει πάρει, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο πολύ σάρκα και οστά, καταρχάς νομίζω ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ αυτής της ιδέας, υπέρ αυτής της προσπάθειας. Η καθημερινή όσμωση, η καθημερινή ανάπτυξη συνεργασιών και μεταξύ μας, ας το πω έτσι, συνεργειών για να βγει είτε ένας επιμέρους στόχος είτε το γενικότερο, μας παίρνει, θα έλεγε, όπως λέει και το σλόγαν, όλο και πιο κοντά. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, τώρα, εγώ έχω, επειδή με ρώτησε προσωπικά, Κώστα, θα σου πω ότι σε αυτή την υπόθεση δεν έχω προσέλθει με κάτι που έχω εγώ μέσα στο μυαλό μου συγκεκριμένο. Έχω τη γενική επιθυμία και έχω και εγώ τη στρατηγική αυτή επιλογή της ενότητας των προοδευτικών, των αριστερών, των σοσιαλιστικών, των οικολογικών δυνάμεων. Ότι αυτό το οποίο είχαμε δρομολογήσει και εξακολουθεί βεβαίως να είναι πάνω στο τραπέζι, ακέραιο, μόνο ο κορονοϊός λίγο μας πήγε πίσω, είναι αυτό που έχω και εγώ στο μυαλό μου ως επόμενο βήμα. Και δεν είναι άλλο από το συνέδριο. Το συνέδριο το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί και το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα εκεί πια να περάσουμε σε ένα επόμενο στάδιο αποκρυστάλλωσης όλης αυτής της προσπάθειας. Εγώ γενικότερα είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος σε ένα βάθος χρόνου. Πιστεύω ότι ήδη έχει αποδώσει όμως πολύ σημαντικούς καρπούς αυτή η προσπάθεια, πολιτικούς καρπούς δηλαδή. Και τέλος, θέλω να το πω Κώστα και αυτό, εγώ είμαι απολύτως πεπισμένος ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι στο μυαλό όλων των φίλων και συντρόφων μια στρατηγική επιλογή. Κανείς δεν κοροϊδεύει, κανείς δεν υποκρίνεται και κανείς δεν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον άλλον. Υπάρχει ένας φοβερός αλληλοσεβασμός που φτάνει πραγματικά τα όρια, ας το πούμε έτσι, πραγματικά της απόλυτης ικανοποίησης, που νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας είναι και το κλειδί για να με κάνει τουλάχιστον εμένα να πιστεύω ότι μέχρι τέλος θα πάνε όλα καλά. Ο κορονοϊός, η πανδημία, μας έφερε και σε νέα κατάσταση και έφερε και το ΣΥΡΙΖΑ σε διαφορετικούς ρυθμούς εγρήγορσης, δηλαδή πράγματα που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, αναγκαστήκαμε και από τα πράγματα να τα κάνουμε. Ή τηλεδιασκέψεις, ή εκδηλώσεις μέσα από το διαδίκτυο, μαζικές εκδηλώσεις. Χιλιάδες κόσμος, δηλαδή περισσότεροι από τον κόσμο που κάνουμε σε μια εκδήλωση, σε ένα χώρο, σε ένα έντονος προβληματισμός. Εγώ διαπιστώνω ότι έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ή δεν είχαν σχέση ουσιαστική με την πολιτική, είχαν την πολιτική διαφορετικά δομημένη στο μυαλό τους. Πώς. Ριζοσπαστικοποίηση πάρα πολύ έντονη από ανθρώπους που έρχονται από άλλα στρώματα ή από άλλες καταβολές. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και το βλέπω, Γιάννη, αυτό και στην Ευρώπη πάρα πολύ.
Δηλαδή βλέπω ότι αυτή η ζήμωση δεν είναι ένα ελληνικό θέμα, είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Διότι ο αντίπαλος, ο ιδεολογικός αντίπαλος, έρχεται πολύ οργανωμένος, πολύ αποφασισμένος και με πολλά λεφτά. Ναι, με πρόλαβες. Και με πολλά λεφτά. Που δεν έχουμε εμείς. Δεν έχουμε εμείς, ναι. Που δεν έχουμε εμείς. Και στους 8 μήνες, για να έρθω λίγο και στην ελληνική ιστορία, έχει αποτυπωθεί πλήρως, με αφορμή βεβαίως και την πανδημία, πολύ καθαρά, το ιδεολογικό πρόσημο του κ. Μητσοτάκη και των ανθρώπων του. Δηλαδή, είναι μια νεοδεξιά, η οποία είναι πολύ παλιά δεξιά, και έρχεται και τένεται πλήρως με αυτό που είχε και ο Μητσοτάκης, ο πατέρας Μητσοτάκης, σε αντίληψη. Πουλούσε ό,τι δημόσιο υπήρχε, ό,τι πρόλαβε δηλαδή. Γιατί δεν κυβέρνησε για πολλά χρόνια. Αυτό ήταν παρένθεση πραγματικά. Ξανακέρδισε ο Παπανδρέου. Ο Σελσίδ κιόλας. Λίγο πριν το Ωνάσιο. Με πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά η αντίληψη αυτή του Μητσοτάκη υπάρχει ακόμα. Δηλαδή και για το δημόσιο χρήμα, πώς το διαχειρίζεται. Και με το δημόσιο χώρο, που είναι και κομμάτι της συλλογικής ασφάλειας. Και με τον. Και με τα δημόσια συστήματα, δηλαδή υγείας, παιδείας και ούτω καθεξής. Πολύ βία. Κώστα, εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτήν την ανάλυση και είμαι ένας από αυτούς που έχω εδώ και καιρό συμφωνήσει, γιατί δεν είναι δική μου άποψη αυτή, με την άποψη που έχει δουλευτεί επιστημονικά πρώτα και κύρια, έτσι, ότι λόγω της υπανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού έχουμε και όλα αυτά τα προβλήματα στο θεσμικό επικοδόμημα, με όλες αυτές τις ατροφίες και με όλες αυτές τις καταστάσεις που μπαίνουν συνήθως κάτω από τον τίτλο παλαιοκομματισμός, λοιπόν, αναξιοκρατία και αδιαφάνεια. Και όλα αυτά βεβαίως στην πυραμίδα του θεσμικού οικονομήματος καταλήγουν να έχουμε στην Ελλάδα εξαιτίας αυτού ουσιαστικά μια τέτοιου τύπου δεξιά όπως την περιέγραψες. Δηλαδή μια παλαιοκομματική, παραδοσιακή, διαπλεκόμενη δεξιά που ουσιαστικά είναι αυτό που είναι, γιατί εκπροσωπεί αυτό που ονομάζουμε παρασιτικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και της ελίτ. Από αυτήν τροφοδοτείται, αυτήν τροφοδοτεί, υπάρχει μια συνεξάρτηση μεταξύ τους. Λοιπόν, και καταλήγει τελικά να είναι στο τέλος της ημέρας πάντα αυτό που περιγράφεται και το γνωστό αυτό μύθο του Σκορπιού που δεν ξεχνάει ποτέ τη φύση του. Αυτή ήταν και παραμένει δεξιά και αυτό είναι και ένα πρόβλημα, έτσι. Να πω ένα χαρακτηριστικό σας παράδειγμα που νομίζω ότι επιβεβαιώνει αυτό που λέμε. Είναι ακριβώς μια δεξιά τέτοιας φύσης, παραδοσιακής και διαπλεκόμενης και παλαιοκομματικής. Γι' αυτό και δεν έχει και αρχές. Είναι μια δεξιά στην πραγματικότητα χωρίς ιδεολογικές αρχές. Την ίδια ώρα που μπορεί να επέρεται διότι διαλύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και διότι δεν τους παίρνει δόξα ο Τόμσεν, αλλά οι ίδιοι, ξέρω εγώ, απολύουν κόσμο, όπως είναι γνωστό ότι έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης, την ίδια ώρα με το που θα αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να πάρει τη σημαία του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα χέρια του Κυριάκος Μητσοτάκης και να λέει ότι τώρα το μεγάλο μας όραμα είναι ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η αμερικανική δεξιά, επειδή έχει αρχές και ιδεολογία και είναι πράγματι νεοφιλελεύθερη δεξιά, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Όταν πρόκειται να χάσει από τον Ομπάμα τις εκλογές και βαρύ πυροβολικό τότε και ισχυρό όπλο της προεκλογικής εκστρατείας του Ομπάμα ήταν το Obamacare, δηλαδή ένα σχετικά δημόσιο σύστημα υγείας, η αμερικανική δεξιά, ακόμη και μπροστά στο κίνδυνο να χάνει τις εκλογές, δεν μετακινήθηκε από την ιδεολογική άποψη ότι όλα πρέπει να είναι στην αγορά και υγεία. Απαράδεκτη ιδεολογικά και ανθρώπινη άποψη, αλλά την έχουν, την πιστεύουν και δεν μετακινήθηκαν. Εμείς λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια δεξιά που δεν έχει αρχές, δεν έχει ιδεολογία, είναι ικανή να μετέλθει όλων των μέσων προκειμένου να πετύχει το στόχο της. Ποιος είναι ο στόχος της? Είναι πολιτικά να μπορεί να κερδίζει όσες φορές κερδίζει τις εκλογές για να εξυπηρετεί και στη συνέχεια να εξυπηρετείται από αυτή την παρασιτική ελίτ που δυστυχώς αποτελεί και το βασικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας που δεν τις αφήνει να προοδεύσουν, να αναπτυχθούν. Ο Μητσοτάκης, ο κ. Μητσοτάκης και η οικογένεια Μητσοτάκη έχει και μια τακτική συγκεκριμένη, δεν της έχει βγει σε καλό, δεν έκανα τυχαία την αναφορά τότε στο 89-91 και στο Παπανδρέου. Έχει και μια λογική να λιώσει τον αντίπαλο, να τον τελειώσει, να τον
εξαφανίσει. Δεν έχει μια λογική νίκης πολιτικής. Δεν φεύγει από το μυαλό μου ότι τα σενάρια που βγήκαν από τους παπαγάλους του Μαξίμου, φιλικά προσκύμενος δηλαδή, ή στα payroll, ότι ο Μητσοτάκης σκέφτεται να πάει σε εκλογές, θα πάει, δεν θα πάει, αυτό το παιχνίδι δηλαδή, έχει και μια λογική ουσιαστικά να χτυπήσει τον Τσίπρα, θεωρώντας ότι αν τον κερδίσω τώρα με μια λογική που έχω χτίσει, ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας και ότι ο Μωυσής, ο οποίος σας έσωσα και αν ήταν ο Τσίπρας, θα πεθαίνατε όλοι από την πανδημία. Παίζει αυτό το αφήγημα, ακούγεται, ευτυχώς που είναι ο Μητσοτάκης. Ευτυχώς, δηλαδή ο Θεός μας έστειλε την πανδημία και το Μητσοτάκη μαζί, πακέτο. Είναι σε μια λογική ότι θα τελειώσω τον Τσίπρα, αν τελειώσω τον Τσίπρα θα τελειώσω και το ΣΥΡΙΖΑ και θα παίξω μπάλα. Στην προηγούμενη φάση του 90 δεν του βγήκε. Ναι, ούτε τώρα πρέπει να του βγει. Εγώ να πάρω το απευθέω για μας σενάριο. Ότι κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης και πάει πάρα πολύ καλά. Καμία σχέση και καμία επίδραση δεν θα έχει αυτό ή καμία δυνατότητα δεν θα του δώσει το Μητσοτάκη αν έχει βάλει αυτό το πράγμα το στόχο να τελειώσει τον Τσίπρα. Αυτό το λέω και το πιστεύω πάρα πολύ βαθιά. Όμως δεν θα γίνει έτσι. Εγώ χρησιμοποιήσα τώρα το απευθέω σενάριο. Για πολλούς λόγους. Κώστα μου, θα πω και σε εσένα και σε όσους φίλους, φίλες, συντρόφους και συντρόφους μας κάνουν τιμή, θα μας ακούν. Και αν η πολιτική ήταν τόσο εύκολη όσο την παρουσιάζει το σύστημα Μητσοτάκη, τότε όσοι είναι ακόμη εν ζωή πρώην πρωθυπουργοί, αυτοί θα κυβερνούσαν ακόμα. Η πολιτική είναι πολύ δύσκολο πράγμα, γιατί η κοινωνία είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και ιδίως στη σημερινή εποχή που η κοινωνία είναι πια πολύ όρημη, πολύ έμπειρη, πολύ καλά διδαγμένη και η ίδια από τα παθήματα, που τις έχουν γίνει σίγουρα μαθήματα. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να την βάλει σε ένα συγκεκριμένο κανάλι και να την πάει μέχρι τέλος εκεί, νομίζω ότι απλώς θα συμπληρώσει με το ονοματεπώνυμό του εκείνη τη λίστα των ανθρώπων που ξυπνήσαν μια μέρα και βρέθηκαν μπροστά σε τραγικές για αυτούς εκπλήξεις. Να έρθουμε και λίγο στο δικό τομέα, αυτό δηλαδή που παρακολουθείς κοινοβουλευτικά, δηλαδή στον χώρο του προπό της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας. Εγώ έλεγα χθες στην εκπομπή, το πιστεύω δηλαδή, ότι ο κ. Χρυσοχοίδης είναι ένας πολύ κακός υπουργός, ένας αποτυχημένος υπουργός και καταρχήν το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας στο επιτερικό κράτος όλα να είναι στο υπερυπουργείο. Παλιά είχαμε το υπερυπουργείο του Υπουργείου Εσωτερικών. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Πιο πολύ τον καθένα. Στη λογική και της δημοκρατίας κιόλας. Στο Υπουργείο Εσωτερικών λύνει συστήματα δημοκρατίας. Και εκεί παγόταν, αν θυμάμαι καλά, και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σήμερα η αντίληψή του είναι ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης είναι το υπερυπουργείο όλων. Με έναν υπουργό ο οποίος δεν φαίνεται ότι υπάρχει, δεν φαίνεται ότι έχει να επιδείξει επιτυχίες. Δεν βλέπω καμιά ιδιαίτερη επιτυχία σε θέματα δημόσιας ασφάλειας. Απλώς βλέπω μια άλλη αντίληψη, δυστυχώς, σε κάποιους αστυνομικούς ή στη λογική διοίκησης της αστυνομίας. Πάμε πίσω, δηλαδή. Πάμε να κάνουμε, δηλαδή, θα το πω χοντρά, τον αστυνόμο πάλι μπάτσο. Και είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Και για τους ένστολους, δηλαδή, που δίνουν και τις γυναίκες, άντρες και γυναίκες, που δίνουν μια συγκεκριμένη μάχη και καμιά πολύ συγκεκριμένη δουλειά μέσα στο σώμα ή στα σώματα. Λέω για το περιστατικό προχθές που έσπασε στο ξύλο έναν άνθρωπο, δηλαδή, που εντάξει, για ποιο λόγο, για ποια αιτία. Ότι πάμε πίσω στον τομέα των πολιτικών ασφάλειας και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, Κώστα. Παρά το γεγονός ότι αυτό οφείλεται αποκλειστικά στις πολιτικές επιλογές που έχει κάνει προσωπικά ο Μητσοτάκης και ο Χρυσοχοίδης. Και δεν έχει σχέση με τους περίπου 50.000 άντρες και γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας που κάνουν τα πάντα να τους μετατρέψουν ξανά σε εχθρούς της κοινωνίας, όχι μπάτσους, δεν τους τιμά, ούτε τους μας επιτρέπεται να τους λένε εμείς έτσι. Αυτοί προσπαθούν, όπως είπες, ενδεχομένως να θυμίσουν τέτοιες εποχές στον κόσμο. Και αυτό τώρα πώς τεκμηριώνεται, να σου πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Να πω κάτι, δεν σε διακόψω ξανά. Ακόμα δηλαδή και στο πώς αντιμετώπισαν τις γυναίκες και τους άντρες των σωμάτων ασφαλείας στον κορονοϊό, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, είναι και κομμάτι δηλαδή πώς τους βλέπουν. Πολύ αργά πήγαν στη διαδικασία προστασίας των ανθρώπων αυτών, στη μάχη της πρώτης γραμμής. Τα Χριστούγεννα δώσαν επίδομα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Λοιπόν, στους άντρες και στις γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας, περίπου 50.000 οικογένειες τώρα μιλάμε, τους αγνόησαν.
τώρα μέσα στην κρίση του κορονοϊού, ενώ ήτανε, δεν ήταν στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή προφανώς ήταν το υγειονομικό προσωπικό της χώρας. Πάντως ήταν και αυτοί όμως έξω. Δεν ήταν μέσα στα σπίτια τους φυλακμένοι. Λοιπόν, όπως βεβαίως και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, από αυτές είχαμε πάει την Πρωτομαγιά στο Δήμο Περάματος, στο Γιάννη του Λαγουδάκη με τον πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα που επισκέφθηκε και το χώρο καθαριότητας, ακριβώς για να τιμήσουμε τους οδοκαθαριστές. Λοιπόν, σίγουρα όμως και οι αστυνομικοί ήταν στις πρώτες γραμμές. Τους έχουν ακόμη και τώρα, ακόμη και σήμερα, αγνοήσει παντελώς. Ένα παράδειγμα για το πόσο πίσω πάμε να δώσω. Ξεκίνησε, πήρε την κυβέρνηση με Μητσοτάκη, αφήνω τους λαϊκισμούς του, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, με τους οποίους ξεγέλασε τον κόσμο. Λοιπόν, και αντί να προσλάβει, όπως αποδείχθηκε, θα μου πει κανείς και θα έχει δίκιο που να το φανταστεί τότε, αλλά απλώς είναι αυτό που λέμε, ότι ποια ιδεολογική κατεύθυνση έχει στα πράγματα και τι είναι αυτό που τελικά επιβεβαιώνεται και δικαιώνεται και τι όχι. Αντί να ξεκινήσει λοιπόν και να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν είχε την άποψη, την ειλικρινή άποψη, για να υποστηρίξει αυτές τις δημόσιες δομές υγείας, τι έκανε, πήρε 1.500 αντί για 1.500 γιατρούς και νοσηλευτές, ειδικούς φρουρούς, αναβιώνοντας ένα παλιό καθεστώς ξεπερασμένο αυτής της κατηγορίας των αστυνομικών, χωρίς πανελλήνιες, έξω από ΑΣΕΠ, άρα πήραν τα δικά τους παιδιά, κυριολεκτικά, λοιπόν, και ανεκπαίδευτους τους δώσανε στη δράση, τους έδωσαν περίστροφο υπηρεσία. Είχαμε ήδη σοβαρά κρούσματα, θυμίζω ένα μέσα Μπαράκι, στο ένα μπαρ που πήγαν και πυροβολήσαν, πλακωθήκαν, χάσαν το όπλο τους, το πήγαν την επόμενη μέρα. Ο άλλος που πήγε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην ΑΣΟΕ να πάρει τη φίλη του και τον καταλάβανε, το περάσανε για κάποιον που εκείνη την ώρα τους πρακτόρευε και έγινε το επεισόδιο παραλίγο να αποτύχει τη θρήνησα με θύματα και στις δύο περιπτώσεις. Λοιπόν, και φτάσαμε και σε αυτό το τελευταίο περιστατικό. Λοιπόν, όλα αυτά όντως γυρίζουν την ελληνική αστυνομία πίσω, τα σώματα ασφαλείας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Όταν κανείς, υπάρχει ένα σύστημα αξιοκρατικό, μέχρι πρότινος δεν μπορούσες να μπεις στην ελληνική αστυνομία χωρίς πανελλήνιες. Τώρα πια μπορείς να μπεις, άμα το θέλει, το γραφείο Μητσοτάκη και το γραφείο του Χρυσοκοίδη και δώσουν το δωματιπώνυμό σου. Λοιπόν, μέχρι πρότινος για να γίνεις αστυνομικός, αφού είχες μπει με πανελλήνιες, έπρεπε να περάσεις την Ακαδημία των Αστυνομικών 2-2,5 χρόνια περίπου εκπαίδευση για να πάρεις όπλο και να θέσεις και τον εαυτό σου σε κίνδυνο, όταν δίνεις τη μάχη απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, αλλά και να μην κινδυνεύσει η ζωή των πολιτών εξαιτία σου. Λοιπόν, τώρα τους περάσανε 2-3 μήνες ψευτοεκπαίδευση και τους έχουν βγάλει και πού τώρα. Τους τελεχώσανε με αυτό στην ομάδα Δίας, παρακαλώ. Έτσι. Που είναι από τις πιο μάχημες ομάδες της ελληνικής αστυνομίας. Είναι όλη μέρα στους δρόμους. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να εμπλακούν σε εμπλοκές, σε συμπλοκές, σε πυροβολισμούς και ανταλλαγή πυροβολισμών. Λοιπόν, άλλο χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από αυτό, τι να πει. Ας πω ένα τελευταίο, Γιάννη. Τώρα, για το τελευταίο περιστατικό τώρα, εδώ πάλι, ενώ ξεκίνησε ως ένα θέμα αστυνομίας για αυτή την απαράδεκτη αντιδοτολογική και παραβατική συμπεριφορά που φαίνεται στο βίντεο ότι επέδειξαν δύο και όχι ένας, έχει μετατραπεί σε ένα ζήτημα πολύ σοβαρό σε σχέση με την κυβέρνηση και την ειλικρίνειά της και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την υποχρέωσή της απέναντι στην αλήθεια και την ενημέρωση προς τον ελληνικό λαό και την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί εμείς επιτελούμε ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δεσμικό ρόλο που πρέπει να σέβεται η κυβέρνηση. Λοιπόν, είναι απίστευτο αυτό το που συμβεί και αποκαλύφθηκε, επιβεβαιώθηκε για να ακριβολογώ χτες στην Βουλή, ότι ενώ υπάρχει ένα βίντεο το οποίο το έχει δει όλη η ελληνική κοινωνία, τολμούν σε τρεις συνεχείς ανακοινώσεις και απαντήσεις τους προς εμάς επί συγκεκριμένων ερωτημάτων να ψεύδονται. Να μιλούν για έναν αστυνομικό, να φαίνονται ότι εκεί πέρα υπάρχουν δύο άνθρωποι. Υπάρχει ένας αστυνομικός πια που ήδη τον χαρακτήρισαν ως τέτοιον. Υπάρχει ένας δεύτερος που δεν μας έχουν πει ακόμα. Είναι αστυνομικός, πιθανότητα είναι. Είναι φρουρός ιδιωτικής εταιρείας security. Δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανείς. Λοιπόν, και τολμούν και έρχονται και μέσα στη Βουλή για να, λέγοντας ψέμα προφανώς, γιατί κάτι καλύπτουν, κάτι συγκαλύπτουν. Εμείς δεν θα τους αφήσουμε. Στο είπαμε και χθες. Θα συνεχίσουμε και αυτή είναι η απόφασή μας. Θα συνεχίσουμε γιατί θα το πιούν αυτό το πικρό ποτήρι της αλήθειας μέχρι τέλους. Όχι πια μόνο για να εντοπιστούν οι δύο και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, γιατί προφανώς δεν είναι κοινωνία ευνομούμενη, μια κοινωνία που κυκλοφορούν και δέρνουν οι αστυνομικοί. Και προφανώς αυτό αδικεί, επαναλαμβάνω, και τους συναδέλφους των αστυνομικών. Τους γυναίκες και τους σώματος, βέβαια. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά κυρίως για να αποκαλυφθεί ότι όντως εδώ πέρα αυτό είναι τελικά μία ακόμη, αυτό θέλω να πω, Κώστα, για να το γενικεύσω λίγο, μία ακόμη όψη ενός πολύ ανησυχητικού φαινομένου που φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, ενός
ελληνικού τύπου, το έλεγε με αυτή την ορολογία, θυμάμαι καλά και ο Τσίπρας στις προάλλες στη Βουλή, ελληνικού τύπου ορμπανισμού. Λοιπόν, είναι ορμπανισμός αυτό το πράγμα. Είναι στην πραγματικότητα ένα θέμα που προκύπτει. Πρώτον, από αυτό το αδιανόητο που συμβαίνει, φαντάζομαι εσείς που ζείτε την ευρωπαϊκή πολιτική στο σύνολό της, είσαστε σε θέση να το έχετε πιο εύκολα τεκμηριωμένο στο μυαλό σας. Αυτό που συμβαίνει με την παντοδυναμία των μέσων ενημέρωσης. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει πουθενά στο πολιτισμένο κόσμο, δεν στον ανεπτυγμένο κόσμο. Συμβαίνει στην Πολωνία. Υπάρχει πολιτισμένο κόσμο. Στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία. Λοιπόν, γιατί είμαι στην αρμόδια επιτροπή της ΛΥΜΠΕ που παρακολουθούμε αυτά ακριβώς τα θέματα τύπου. Δηλαδή, συμμετέχω στη συγκεκριμένη, αυτό που λέμε Σέγγεν, και όλο αυτό το πλαίσιο. Και αυτά που λένε και από τη δεξιά κιόλας και από το EPP, όχι της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, από το EPP γενικότερα, καταγγέλουν το τι συμβαίνει στη Ρουμανία, στην Πολωνία, σε αυτές τις χώρες, τα βλέπουμε εδώ πέρα στην ίδια λογική και ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή και σε μεγαλύτερη έκθεση, Γιάννη. Ούτε εμείς δεν με καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί αυτά, όταν τα βλέπεις κομματάκι-κομματάκι, δεν συνειδητοποιείς αυτό που συντελείται στο σύνολό του. Δηλαδή, λες, ας πούμε, πιάνει τώρα, ρε παιδί μου, εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, να προσπαθεί στην πραγματικότητα να εξαγοράσει μέσα ενημέρωση με τόσα εκατομμύρια που αδιαφανώς, χωρίς να πει πουθενά ποιος θα δίνει, όχι ποιος θα δίνει, ποιος θα παίρνει και πόσα παίρνει ο καθένας, διακινούνται εν μέσω πανδημίας, και όμως το κάνει. Την ίδια ώρα βλέπεις ένα βίντεο. Βλέπει όλη η κοινωνία ένα βίντεο με δύο αστυνομικούς πιθανότατα ανήκουν. Θα δούμε. Μην πω πιθανότατα. Θα περιμένουμε μέχρι τέλος να δούμε πού ανήκουν. Αν ανήκουν στη φύλαξη, όπως λέγεται, του Μαξίμου, συγκεκριμένων στελεχών της κυβέρνησης. Και αντί να πούν ότι ναι, εδώ πρόκειται για μια παραβατική συμπεριφορά, θα ελεγχθεί και αν πρέπει να θα τιμωρηθεί. Ήταν δύο, ανήκουν εκεί και αυτή είναι η αλήθεια. Αρχίσαν ένα σωρό ψέματα, ένα σωρό προσπάθειες συσκότησης και στο τέλος της ημέρας, τώρα την 700, είχαν και το θράσος να εξαπολύσουν, υποτίθεται, επίθεση, συκοφαντική καθόλου επίθεση εναντίον μας. Γιατί λέει αυτό το βίντεο που εμείς επικαλούμαστε και βάσει του οποίου κάναμε τις ερωτήσεις, είναι ένα βίντεο το οποίο το έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Facebook ένα μέλος που αυτοπροσδιορίζεται ως μέλος, ένας άνθρωπος, ένας πολίτης που αυτοπροσδιορίζεται ως μέλος του Ρουβίκονα. Και φτάνει κανείς να τους λέει και να συνειδητοποιούν ότι αυτό μάλλον είναι έτσι, αλλά πώς δεν το είχαμε σκεφτεί. Και να τους λέει κανείς, καλά, εμάς μας κατηγορείτε, γιατί με βάση αυτό το βίντεο μέλος του Ρουβίκονα σας κάναμε αυτές τις ερωτήσεις, τις οποίες απαντήσατε με ψέματα. Εσείς που με βάση αυτό το βίντεο κινητοποίησατε όλο το μηχανισμό της αστυνομίας, υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων, αρμόδιο εισαγγελέα, για να ελέγξετε τον αστυνομικό, τον έναν λέγοντας ψέματα και προσπαθώντας να αποκρύψετε το δεύτερο. Το ίδιο δεν κάνετε. Βάσει του Ρουβίκονα και του Ιντερνετ. Σημασία γι' αυτό. Δεν κινητοποίησατε όλο τον κρατικό μηχανισμό και παρόλα αυτά, Κώστα, έχουν το θράσος. Έχουν το θράσος και σε ανακοινώσεις του Χρυσοχοΐδη και της κυβέρνησης. Και μέσα στη Βουλή, χτες, πάλι η κυβέρνηση διαμέσου του Υπουργού, του Διαστόματος Υπουργού του Οικονόμου, να μας εγκαλούν, να μας ζητούν και τα ρέστα. Ενώ έχουν οι ίδιοι ενεργοί σε ό,τι. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Γιάννη, επειδή εγώ είμαι τη δουλειά αυτή και την ξέρω πάρα πολύ καλά, με ενδιαφέρει η είδηση και βεβαίω η πηγή είναι ένα άλλο κομμάτι. Αν αυτό το πράγμα είναι μια είδηση, ο Πάπας θα την έχει δώσει ή ο χειρότερος εγκληματίας θα την έχει δώσει. Αν το πλάνο, η εικόνα είναι ατεκμηρίωτο, εγώ κοιτάω την ουσία της ιστορίας. Και σε κάθε περίπτωση, Κώστα μου. Είναι γεμπελισμός, ορισμός του γεμπελισμού αυτό. Και σε κάθε περίπτωση, Κώστα μου, αν εσύ χρησιμοποιήσεις την πληροφορία, ανεξαρτήτως, όπως λες, της πηγής, και τη χρησιμοποιήσω και εγώ την πληροφορία, δεν θα έχεις και το θράσος μετά να μου την πέσεις. Γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει και οι δύο την ίδια πληροφορία από την ίδια πηγή. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Αυτοί δηλαδή όχι μόνο χρησιμοποίησανε για να κινητοποιήσουν τον κρατικό μηχανισμό εισαγγελής και στις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας την πληροφορία που έδωσε το μέλος του Ρουβίκονα και να τιμωρήσουν στο τέλος ενδεχομένως τον αστυνομικό, αλλά είχαν και το θράσος, το απίθυμενο θράσος να μας εγκαλέσουν γιατί κάναμε το ίδιο. Με το υπονοούμενο τη συκοφαντία περί διασυνδέσεων και σχέσεων προνομιακών με τον Ρουβίκονα και τις αθλειότητες της ακροδεξιάς του Μητσοτάκη και της δεξιάς. Ναι, μα ο κύριος Μητσοτάκης είναι ακροδεξιός. Μην παίζουμε σε αυτό. Δηλαδή, και αυτό, εγώ διαφωνούσα πάντα κιόλας και με εσάς, με κάποιους από εσάς που λέγατε, πείτε μας κύριε Μητσοτάκη, συμφωνείτε με τον κύριο Γεωργιάδη για την ακροδεξιά. Μα αφού είναι ο Μητσοτάκης. Δεν είναι κάτι άλλο Μητσοτάκης από τον κύριο Γεωργιάδη, ούτε από τον κύριο Βορύδη.
είναι το ίδιο, στο ίδιο έργο και είναι απόλυτη συνεργασία. Σα λέω, συμφωνείτε κύριε Τσίπρα με τον κύριο Ραγκούση. Βεβαίως, είστε στην ίδια ομάδα, είστε συνεργάτες, η κυρία Γεροβασίλη. Αυτή είναι η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ακραία δεξιά. Τέλος. Τέλος και η εκπομπή. Ναι. Κλείνω. Χάρηκα, ευχαριστώ. Και εγώ χάρηκα. Και, εγώ χάρηκα. Και καλή δουλειά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ.